Noch einmal, Eure Heiligkeit, ich habe gleich eine kleine Überraschung für Sie. Ich sage euch bitte die Surprise. Η προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ήταν το κυρίαρχο ζήτημα στο οποίο αναφέρθηκε ο Πάπας Φραγκίσκος στο πλαίσιο της επίσημης ομιλίας που παρέδωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μετανάστευση, η προστασία του περιβάλλοντος, όπως και η προάθεση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας, υπήρξαν μεταξύ των ζητημάτων που υπογράμμισε, ενώ κάλεσε την Ευρώπη να ανακαλύψει εκ νέου τον καλύτερο εαυτό της. Ξεκινώντας την πανηγυρική συνεδρίαση, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Μάρτιν Σούλτς, τόνισε ότι η απώλεια της εμπιστοσύνης των ανθρώπων στην πολιτική, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι τεράστια. Προσθέτοντας ότι κανένα θεσμικό όργανο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν έχει τη στήριξη των πολιτών. Ως εκ τούτου, πρέπει όλοι να συνεργαστούμε για να ανακτήσουμε αυτή τη χαμένη εμπιστοσύνη, επεσήμανε. Ο πρόεδρος Σούλτς υπογράμμισε επίσης τους κοινούς στόχους που έχουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καθολική Εκκλησία για την προώθηση των αξιών της ανεκτικότητας, του σεβασμού, της ισότητας, της αλληλεγγύης και της ειρήνης. Προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αφορά στην ένταξη και τη συνεργασία, και όχι τον αποκλεισμό και την αντιπαράθεση. Από την πλευρά του, ο Πάπας Φραγκίσκος είπε στους ευρωβουλευτές ότι θα ήθελε να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας και ενθάρρυνσης προς όλους τους πολίτες της Ευρώπης. Επεσήμανε ότι η αξιοπρέπεια αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθος στη διαδικασία της ενοικοδόμησης Ευρώπης μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και εξήγησε το γεγονός ότι η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελεί βασική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας τόσο στο εσωτερικό της Ένωσης, όσο και στις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει την ευθύνη να διατηρήσει ζωντανή τη δημοκρατία για τους λαούς της Ευρώπης. Τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος, επισημένοντας ότι δεν θα πρέπει να επιτρέπεται η κατάρρευση των δημοκρατιών υπό την πίεση των πολυεθνικών συμφερόντων, τα οποία δεν είναι καθολικά. Είπε χαρακτηριστικά: ήρθε η ώρα να προωθήσουμε πολιτικές που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται να αποκαταστήσουμε την αξιοπρέπεια στην απασχόληση μέσω της εξασφάλισης των κατάλληλων συνθήκων εργασίας. Η Ευρώπη βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την προώθηση της οικολογίας, τόνισε ο Πάπας Φραγκίσκος, επισημένοντας ότι σέβομαι το περιβάλλον δεν σημαίνει μόνο δεν το καταστρέφω, αλλά επίσης το χρησιμοποιώ για καλούς σκοπούς, όπως είναι η παροχή τροφίμων σε όσους τα έχουν ανάγκη και οι μη σπατάλοι τους. Ο Πάπας Φραγκίσκος αναφέρθηκε επίσης στο ζήτημα των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δήλωσε ότι δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να μετατραπεί η Μεσόγειος σε τεράστιο νεκροταφείο, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που φτάνουν με τις βάρκες χρειάζονται αποδοχή και υποστήριξη. Η Ευρώπη θα είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετανάστευση μόνο εάν προβάλλει με σαφήνεια τη δική της πολιτιστική ταυτότητα, προσέθεσε.